μια τελευταία ερώτηση. Σύμφωνα με το βιβλίο Ιστορία της Ιατρικής του Ιωάννη Λασχαράτου, κατά την Ιπποκρατική Ιατρική, τα τραύματα του κρανίου αντιμετωπίζονταν με την αρχαιότατη μέθοδο της ανατρίσεώς του. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι η εφαρμογή της κρανιοανάδρυσης έγινε σε αντίθεση με τις αρχές της Ιπποκρατικής Ιατρικής, σύμφωνα με την οποία η κάθε νόσος έχει φυσικά αίτια? Αν μιλάμε για την Ιπποκρατική Ιατρική, θα έλεγα όχι. Γιατί κατά την Ιπποκρατική Ιατρική η κρανιοανάτρηση ενδείκνεται σε περιπτώσεις τραύματος. Οπότε το τραύμα δεν θεωρείται κάποια φυσική προέλευση κάποιας νόσου, δεν είναι καν νόσος, είναι μια κατάσταση. Οπότε δεν έχει να κάνει με την νόσο, έχει να κάνει με το τραύμα. Το τραύμα είναι κάτι που μπορεί να προέλθει από ατύχημα, μπορεί να προέλθει από άσκηση διαπροσωπικής βίας. Είναι κάτι εμφανές, είναι κάτι το οποίο το αίτιό του είναι εμφανές. Μπορεί να χτυπήσεις, να πέσεις και να έχεις ένα ατύχημα και να χτυπήσεις το κρανίο και να χρειάζεσαι επέμβαση, ή μπορεί να κάποιος να σε έχει χτυπήσει σε περιπτώσεις άσκησης διαπροσωπικής βίας. Οπότε και πάλι το αίτιο δεν είναι κάτι φυσικό, είναι κάτι αυτό, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Ξέρουμε το αίτιο του τραύματος, οπότε μάλιστα ξέρουμε ότι από τις ενδείξεις στις οποίες αναφέρονται στο περί το κεφαλή τραυμάτων της Ιπποκρατικής Συλλογής, ξέρουμε ότι οι γιατροί οι οποίοι καλούνταν να κάνουν την επέμβαση έπαιρναν το ιστορικό του τραύματος κανονικά από τον ασθενή, ως που όταν συνέβησε, αν κάποιος τους ήταν αποτέλεσμα άσκησης βίας, αν ήταν αυτός που τους χτύπησε, ήταν γεροδεμένος, ήταν πιο ψηλός, ήταν πιο γεροδεμένος. Έτσι, για να πάρουν το πλήρες ιατρικό ιστορικό για να καθορίσουν μετά και τη συνέχεια και τον προγραμματισμό της επέμβασης. Οπότε δεν έρχεται σε αντίθεση στην περίπτωση που συνίσταται στην Ιπποκρατική Ιατρική για την αντιμετώπιση των τραυμάτων και όχι για κάποια νόσο η οποία τις οποίες τα αίτια δεν γνωρίζουμε, έτσι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Εγώ αυτή είχα ρωτήσει, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ήταν πολύ όμορφη, ήταν πολύ άμεση. Ό,τι άλλο θέλετε, στη διάθεσή σας. Εγώ να σε ευχαριστήσω και τους δύο και εσένα, Απόστολε, γιατί έκανες τον κόπο και ρώτησες μάλλον μαζεμένα όσα θα θέλατε να ρωτήσετε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κάποιον ειδικό, και εσένα, Στέργιο, που ήσουν μαζί μας, που μας έδωσες τα φώτα σου στους τρυπανισμούς. Ξέρω ότι έχεις κάνει πάρα πολύ δουλειά πάνω σε αυτά τα κρανία και ελπίζω να έχεις και άλλα πράγματα να μας πεις στο μέλλον για αυτά. Πολύ ευχαρίστω, μεγάλη μου χαρά, ξέρεις ότι είναι πολύ μεγάλη μου χαρά. Η συνεργασία κάθε φορά μαζί είναι εξαιρετική. Εξαιρετική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο σας και καλή χρονιά να έχετε.